Για ακούστε τι έγινε στο Gossip Day της Τετάρτης. Από το απόσπασμα της προηγούμενης εκπομπής που ανέβασε στο YouTube, ναι. Έχει κάνει από κάτω σχόλιο. Τι εγώ έχει το είδα. Τι έχει γράψει. Ποιον θα πείτε κότα. Μας προκάλεσε. Πάρ' τον τηλέφωνο. Παιδιά, θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Ένα λεπτάκι τώρα. Να τον καλέσω, παιδιά. Να το θεωρείς επαγγελματική υποχρέωση. Τι μας είπε, δεν έχουμε τα κότσια. Τώρα σε φτιάξω εγώ. Μιχάλη. Εγώ σήμερα ακούω ήχους. Παρεστήσεις. Παρακαλώ. Γεια σου, Ρεντόκο. Καλησπέρα, Ιωάννη. Τι προκλητικά σχόλια ήταν αυτά στο YouTube. Ορίστε, σε ξαναπήραμε. Πες μας τα παραπονά σου. Είσαι στον αέρα. Πού να είμαι αέρα. Για να μάθει. Είσαι στον αέρα, Ντόκο. Είμαι στον αέρα. Πάλι, Γιάννη μου, την έκανες. Ακούσε εκπομπή, Ντόκο. Προφανώς και όχι, γιατί θα το ήξερε. Δεν ακούω, συγγνώμη, παιδιά. Πού είσαι? Είμαι λίγο απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Α, τι κάνεις? Βασικά τώρα μαγειρεύω. Α, τι? Τι καλό. Φτιάχνω μπιφτεκάκια με πατατούλες και τέτοια. Είδες, Ντόκο, τελικά τα κότσια τα έχουμε, ρε φίλε. Τα έχετε, αν και δεν το περίμενα, τα έχετε. Είδες. Έλα, μιλάμε, Μιχαλή. Φιλάκια. Έλα, γεια, γεια, γεια. Α, και να ακούς, ε. Ναι, θα βάλω. Ναι. Αποκαταστάθηκε η φήμη μας. Gossip Day, κάθε Δετάρτη, 7 με 9. Γιαννούσης Ιωάννης, Δήμητρα Κανατσέλη. Ξεσκονίζουν τις showbiz. Και όχι μόνο.